Σχέδιο εκτεταμένων παρεμβάσεων και αναπλάσεων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Κορίνθου από την Πάτρα μέχρι και το Αίγιο, με σκοπό την αποκατάσταση της οδού, την ασφάλεια των οδηγών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών από όπου διέρχεται ο δρόμος. Τώρα που ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στον κόμβο του Ρίου, που ήταν το μεγαλύτερο, θα έλεγα και το πιο δύσκολο τεχνικό έργο της Ολυμπίας Οδού, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, προετοιμάζουμε μια τεχνική μελέτη, μετέφυγε δημοπράτη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε, να αναβαθμίσουμε, αλλά βέβαια επειδή περνάει μέσα από αστικό ιστό, δηλαδή από το Μάκρο μέχρι το Ρίο, Άγιο Βασίλη, Αραχοβίτικα, Ψαθόπουλο, είναι μέσα από αστικό ιστό, θέλουμε ένθεν και, και από τις δύο πλευρές να διαμορφώσουμε όχι απλά έναν οδικό άξονα μόνο συντηρημένο, αλλά να τον εντάξουμε στην τοπική, στον τοπικό χώρο μέσα από την ανάπλαση, φωτισμό, πεζοδρόμια, ασφαλή μετακίνηση. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες στην παλιά εθνική οδό, ξεκινώντας από την Πάτρα, συνεχίζοντας τον Άγιο Βασίλη, τα Αραχοβίτικα, το Τρέπανο μέχρι και το Αίγιο, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα της οδού και να αναπλαστεί ολόκληρη περιοχή. Θέλουμε ουσιαστικά να μετατρέψουμε την παλιά εθνική οδό στα σημεία που είναι εντός οικισμού, με ανάπλαση και ενσωμάτιση και αναβάθμιση συνολικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε κάθε μια περιοχή. Όπως είναι στην παραλία. Είναι ένα οραματικό σχέδιο, ειλικρινά σου μιλά, οραματικό. Στο τέλος η κατάληξή του θα έχει και καινοτομία, θα είναι μια προωθημένη παρέμβαση τοπική, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε την κάθε αρτηρία μόνο απλά ως μια οδική αρτηρία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν μια αρτηρία που θα είναι ενσωματωμένη και θα αναβαθμίζει τη λειτουργία των συνοικιών και των περιοχών που περνάει. Τα έργα θα αφορούν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις εντός οικιστικών ιστών σε κόμβους, αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, κατασκευή πεζοδρομίων, εγκατάσταση φωτισμού και αντικατάσταση όπου κριθεί απαραίτητο. Ακόμη προβλέπονται διαγραμμίσεις στη θέα ασφαλείας και καθορισμός των πρανών.